Τη νίκη. Δείτε τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού σε περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη καθώς και το ρεπορτάζ του Γιάννη Καραλή. Θαυμάσιο για τον Σαραβάκο. Σαραβάκο τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάντω Σαραβάκο παράλληλη σέντρα. Θα κόψει θαυμάσια εκεί με τον Κόβιτσι από την απέναντι πλευρά. Η παράλληλη σέντρα και πάλι. Ο Βλάχος τώρα, Βλάχος προσεκτικά. Βλάχος από πολύ κοντά και γκολ από τον Δημητριάδη. Αδράνησε η άμυνα του Παναθηναϊκού και μετά την άστοχη προσπάθεια που έκανε ο Βλάχος να στείλει την μπάλα όταν βρέθηκε μόνο ξεμαρκάρι του απέναντι στον Βάντσικ. Τελικά η επέμβαση εκεί από τον Δημητριάδη που έξυπνα εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των τεσσάρων αμυντικών του Παναθηναϊκού, στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα του Βάντσικ και κάνοντας το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ 0-1 στο 11ο λεπτό. Κόρνερ με τον Σαραβάκο υπέρ του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε στην επίθεση και το Μαυρίδη, Σαραβάκος. Γύρισμα της μπάλας και γκολ. Θαυμάσιο το γκολ από τον Βαζέχα. Ήταν ένα θαυμάσιο γύρισμα της μπάλας στο κόρνερ του Δημήτρη Σαραβάκου. Ξεπετάχτηκε εκεί ο Βαζέχα και έστειλε την μπάλα με γυριστή κεφαλιά στα δίκτυα του Αχματζίδη. 1-1 λοιπόν το σκορ στο 18ο λεπτό. Ένα θαυμάσιο γκολ στην εκτέλεση κόρνερ από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Έντεχνα εκεί ξεπετάχτηκε ο Χρήστο Βαζέχα και με γυριστή κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Αχματζίδη. Φανέλες με λευκά νούμερα πλέον για τους παίκτες της ΑΕΚ και στο κόρνερ εδώ κατευθείαν η μπάλα. Αποτελεί και γκολ! Το γκολ είναι από τον Αλεξανδρή στην κεφαλιά. Πάλι η αδράνεια της άμυνας της ομάδας του Παναθηναϊκού και έχουμε Παναθηναϊκό ΑΕΚ 1-2 στο 46ο λεπτό. Χριστοδούλου Μαραγκός τώρα με την μπάλα. Μαραγκός πάντα εδώ, Μαραγκός και φάουλ. Και κίτρινη κάρτα ετοιμάζεται για τον Καραγιάννη τώρα και κόκκινη αποβάλλεται λοιπόν και η ΑΕΚ θα υποχρεωθεί να παίξει με 10 παίκτες στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα. Καλιντζάκης. Μαραγκός για τον Δόνη. Δόνης εδώ τώρα για τον Βαζέχα. Βαζέχα μέσα σε μεγάλη περιοχή. Βαζέχα δυνατό το σουτ. Η απόκρουση του Ατματζίδη σε κόρνερ. Μια έξοχη ενέργεια από τον Βαζέχα. Φεύγει ο Σαμπανάτζοβιτς για την ΑΕΚ. Σαμπανάτζοβιτς πατάει την μπάλα για τον Κόπιτσι. Κόπιτσις έξω χαμένος μεγάλη περιοχή από πολύ κοντά και μεγάλη ευκαιρία για τον Αλεξανδρή και την ΑΕΚ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Χάνεται να κάνει το σκορ 3-1 υπέρ της. Όταν κερδίζεις με 10 παίχτες ένα τόσο μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι τα λέει όλα. Ένα νόημα έδειξες κάτι στον πάγκο ακριβώς στην αποβολή του Καραγιάννη. Φοβόσουν τη δεύτερη κίτρινη, ίσως με την εμπειρία σου. Μου είπε ο διαιτητής ότι στην επόμενη φάση θα τον βγάλει έξω και είχαμε λύσει το ημίχρονο. Γιατί ξέρω ότι συμβαίνουν αυτά. Αν μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, πλέον έξω από τους αγωνιστικούς χώρους τα τελευταία χρόνια, αλλά πάντα κοντά στο ποδόσφαιρο. Τη γνώμη σου για το ντέρμπι? Νομίζω ότι έγινε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, παρόλο ότι είχε σπασμολογική σημασία, γιατί μετά το πολύ όμορφο παιχνίδι που έγινε στη Τετάρτη για το κύπελο, κανείς και εγώ δεν περίμενα να γίνει ένα τόσο όμορφο παιχνίδι. Πιστεύω ότι είναι οι δύο ομάδες ισοδύναμες που κρίθηκε σε διαφορά ενός γκολ. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ ήταν στο δεύτερο μήχρονο καλύτερα από το Παναθηναϊκό και όπως έγινε το παιχνίδι, δίκαια κέρδισε. Το καλό ποδόσφαιρο σε ένα ντέρμπι κορφής που σπάνια το βλέπαμε στο παρελθόν, στις δικές σου μέρες από ό,τι τουλάχιστον θυμόμαστε, μήπως δείχνει και κάποια άνοδο ποιοτική του ελληνικού ποδοσφαίρου σε μια χρονιά που στο τέλος της υπάρχει και το Μουντιάλ για την Εθνική? Όχι, δεν είναι μόνο αυτή τη χρονιά. Εγώ πιστεύω και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Βέβαια, όταν παίζουμε σε τέτοια γήπεδα, είναι πιο λογικό να βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Αν βλέπουμε όπως έγινε τηλεόραση σήμερα το απόγευμα, Αθηναϊκός Ολυμπιακός, νομίζω ότι λίγο πρέπει να ντρεπόμαστε που έχουμε τέτοια γήπεδα ακόμα στην Ελλάδα. Τι λέει αυτό το σκορ για την ΑΕΚ? Δεν λέει τίποτα, απλά πιστοποιήσαμε μια ανωδική πορεία που έχουμε τα τελευταία παιχνίδια και κερδίσαμε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι λέει πάρα πολλά σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος. Είναι μια αρχή, πολύ αρχή ακόμα. Και έχουμε πολλά παιχνίδια. Δεν λέει τίποτα ότι κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ψυχολογικά εν όψη Μονακό? Ψυχολογικά εν όψη Μονακό σίγουρα μας δίνει κάποιον αέρα και επιτέλους ότι κερδίσαμε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό. Πονορηθικότητα στο παιχνίδι του και έτσι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ούτε την αριθμητική του υπεροχή στα τελευταία 30 λεπτά του ντέρμπι. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν ο Νίκος Δελαγραμμάτικας και ο Σίμων Χωραφόπουλος. Sve saberemo, mislim, ovako zaslužene su pobjedili, a mi zaslužene izgubili. Αυτό που έχει να τονίσει είναι ότι αν κρίνει γενικώς τα όσα συνέβησαν στο γήπεδο, η ΑΕΚ δίκαια κέρδισε και εμείς δίκαια ιτηθήκαμε. Μπορεί να χαρακτηρίσεις δίκαιη την νίκη της ΑΕΚ?
Ναι, οπωσδήποτε, είναι δίκαια. Τι περισσότερο χρειάζεται άραγε για να αναγνωριστεί ως άξια η επικράτηση της ΑΕΚ στο Αθηναϊκό ντέρμπι του Ολυμπιακού Σταδίου? Η ομάδα του Σαν Μπάγεβιτς ήταν πράγματι καλύτερη σε απόδοση ομάδα σε αυτήν την αναμέτρηση. Έπαιξε σοβαρά και πειθαρχημένα, ενώ ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε τους φίλους του, αφού είχε ανορθόδοξη ανάπτυξη παιχνιδιού και ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο έμεινε εντελώς έξω από το πνεύμα και τις απαιτήσεις του αγώνα. Το πρώτο 20 λεπτό ήταν και το μόνο διάστημα στο οποίο παίχθηκε καλό ποδόσφαιρο στο ντέρμπι. Η ΑΕΚ προηγήθηκε μόλις το 10ο λεπτό, όταν μετά από τη βαθιά παλιά του Κοπιτσί, ο Βλάχος βρέθηκε απέναντι στο Βάντσικ, που κατάφερε να αποκρούσει αρχικά, αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει και στη συνέχεια στο δεύτερο σούτ του Δημητριάδη, ο οποίος πέτυχε το 0-1. Ο σέντερφορ της ΑΕΚ παρακολούθησε τη φάση στην οποία ευνηδιάστηκε όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας την ομάδα του το προβάδισμα στο σκορ. Όμως ο Παναθηναϊκός σοφάρισε γρήγορα, καθώς το 17 σε κόρνερ επεκτέλεση του Σαραβάκος, ο Βαζέχα με κεφαλιά πέτυχε το 1-1. Αυτή τη φορά ήταν η άμυνα της ΑΕΚ που δεν μπόρεσε να αντιδράσει αποτελεσματικά και έτσι ο Πολωνός επιθετικός βρήκε την ευκαιρία να πετύχει το πρώτο φετινό τέρμα του. Από εκεί και πέρα η μία ομάδα φοβόταν την άλλη και καθώς κυριάρχησαν ατομικά μαρκαρίσματα ήρθαν ως φυσικό επακόλουθο και τα πολλά φάουλ και ο ρυθμός του αγώνα έπεσε κατακόρυφα. Στην επανάληψη όμως η ΑΕΚ βρέθηκε μπροστά και πάλι στο σκορ πρωτού καν συμπληρωθεί το 46ο λεπτό. Αποκόρωνε το Σαβεύσκι και ο Αλεξανδρής με κεφαλιά έκανε το 1-2. Κατά την άποψη πολλών, ίσως αυτή τη φάση τελείωσε το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, μόλις το 46. Ναι, οπωσδήποτε ήταν πραγματικά το πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, γιατί ο Παναθηναϊκός με άλλη ψυχολογία εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αυτό το γκολ πράγματι μας έκοψε τα πόδια. Η ΑΕΚ στη συνέχεια περίμενε στο μισό γήπεδο τον αντίπαλό της, προσπαθώντας χάρη στις μπαλιές του Σαβεύσκη να βγει γρήγορα στην επίθεση για να σκοράρει για μία ακόμη φορά. Ο Παναθηναϊκός και την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά ήταν αργός, ακίνδυνος και χωρίς εμπνεύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη αμυντική διάταξη της ΑΕΚ, στην οποία προσέφερε ιδιαίτερη βοήθεια στον Βανάτζοβιτς, που στον χώρο του κέντρου έκανε σπουδαία δουλειά. Όμως το 59 η ΑΕΚ έμεινε με 10 παίκτες, καθώς ο Καραγιάννης είδε για δεύτερη φορά την κίτρινη κάρτα και έτσι άλλαξαν τα σχέδια τόσο του Μπάγεβιτς όσο και του Όσιν. Μετά την αποβολή του Καραγιάννη, μια κίνηση τακτικής διαδεχόταν την άλλη από τους προπονητές των δύο ομάδων. Στο 65 ο Παπαδόπουλος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τον Δημητριάδη, ανέλαβε το μαρκάρισμα του Βαζέχα. Όμως ο Πολωνός επιθετικός 72 είχε την ευκαιρία να εσωφαρίσει, αλλά ο Ατματζίδης απέκτησε σωτήρια. Με τον τραυματισμό του Καλιτζάκη στο 75 και την αντικατάστασή του από τον Φραντζέσκο, ο Παναθηναϊκός εξασθένησε αμυντικά και πέρασε πλέον σε μαζική επίθεση. Αλλά έτσι όπως έπαιζε, με σέντρες και σειρά από ημιτελείς προσπάθειες, ήταν αδύνατο να ανατρέψει το σε βάρος το αποτέλεσμα. Δεν αγωνιστήκαμε, πιστεύω, όπως θα έπρεπε, ειδικά από τη στιγμή που παίξαμε, που είχαμε την αριθμητική υπεροχή. Ειδικά στην ομάδα της ΑΕΚ που είναι ψηλή ομάδα. Στα μετώπισθεν είναι να προσπαθείς να την διευολύσεις από τα πλάγια. Αυτό το οποίο δεν κάναμε, ακριβώς το αντίθετο κάναμε. Μάλιστα στο 78 η ΑΕΚ βρέθηκε πολύ κοντά και σε ένα τρίτο γκολ, όταν μετά από μια φάση διαρκείας ο Αλεξανδρής βγήκε τέταρτο με τον Πολωνό γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, που όμως απέκρουσε. Πάντως οι εκτιμήσεις των ενωσιτών για αυτήν την επιτυχία της ομάδας τους δεν ξεφεύγουν από τα όρια της αυτοσυγκράτησης. Για κάθε ομάδα, όχι μόνο η ΑΕΚ, όποια κερδίζει, σημαίνει πάρα πολύ. Σήμερα εμάς ιδιαίτερα, γιατί μας περιμένει ένα παιχνίδι, όπως είπα, Τετάρτη με το Μόναχο, που πιστεύω αυτή τη νίκη θα μας βοηθήσει πολύ. Είναι αρχή, πολύ αρχή ακόμα και έχουμε πολλά παιχνίδια. Δεν λέει τίποτα ότι κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.